Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μας και σε ένα ακόμη vlog. Πριν ξεκινήσουμε με το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε μία εγγραφή, πατήστε και ένα κουδουνάκι, ακολουθήστε με και στο Instagram και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, πάμε στο βίντεο. Όπως έχετε ήδη δει από τον τίτλο, σήμερα έχουμε βλογκάρα. Σήμερα, παιδιά μου, είναι η μεγάλη μέρα. Όπως ξέρετε, έχουμε επιστρέψει αυτές τις μέρες από τις διακοπές στο Πύλιο και μου είχε έρθει μια φανταστική παραγγελία που περίμενα πώς και πώς, μου ήρθε όσο έλειπα. Οπότε σήμερα θα γίνει αυτό το μεγάλο unboxing και θα φτιάξουμε το καφέ της Άννης. Πριν όμως γίνουν όλα αυτά, η μέρα μου, να σας πω, ξεκίνησε αρκετά νωρίς. Σηκώθηκα, έκανα κάποιες δουλίτσες, έφαγα το πρωινούλι μου, πήγα, έκανα εξωτερικές δουλειές, σαν να γύρισα και τώρα που να είναι περιμένουν να έρθει η Κατερίνα με τη μικρή, ώστε να κάτσουμε τα τρία κορίτσια, να πιούμε το καφεδάκι μας, τα δύο μεγάλα κορίτσια προφανώς, και να κάνουμε παρεούλα. Οπότε, παιδιά μου, περιμένω την Κατερίνα, θα έρθει από στιγμή σε στιγμή, ανυπομονώ. Θα σας πάρουμε μαζί μας, εννοείται, στη μέρα μας, στο καφεδάκι μας, και μετά, όταν φύγει η Κατερίνα, θα φτιάξουμε το καφέ. Και πιο μετά θα κάνουμε φαγάκι και ό,τι άλλο κάνω, τέλος πάντων, θα σας πάρω μαζί μου. Επίσης, να σας πω, τον τελευταίο καιρό ξεκινάω vlog χωρίς να ξέρω τι θα κάνω, δηλαδή σας είπα πάνω κάτω τι σκοπεύω να κάνω, αλλά δεν ξέρω αν θα κρατήσει μία ή δύο μέρες αυτό το vlog. Θα το δούμε. Επίσης, δεν έχω ιδέα αν σε αυτό το vlog θα ξεστολίσω. Γιατί όπως βλέπετε, το δέντρο καλά κρατεί. Η αλήθεια είναι ότι σκόπευα να το κάνω πριν φύγουμε διακοπές. Εν τέλει δεν πρόλαβα. Μεταφύγαμε, λείπαμε 4 μέρες στο Πύλιο. Τώρα ήρθαμε. Ακόμα δεν έχω μαζευτεί καλά-καλά. Οπότε δεν έχω προλάβει να το κάνω. Οπότε ή σήμερα ή αύριο μεθαύριο, τέλος πάντων μέχρι τέλος εβδομάδας, εγώ θα το έχω ξεστολίσει. Αυτά λοιπόν με την εισαγωγή, τη μεγάλη όπως πάντα, που μιλάω ασταμάτητα. Περιμένω τώρα την Κατερίνα για καφεδάκι. Οπότε μόλις έρθει, σας ανοίγουμε την κάμερα. Ο Πατής! Είσαι εγώ! Καλώς το κορίτσι! Καλώς το κορίτσι! Γεια! Λοιπόν, εγώ είμαι πιο ενθουσιασμένη από σένα, να ξέρεις. Γιατί το δώρο που σου έχω είναι τεράστιο. Πολύ φορτσάτη μας ήρθες. Κατευθείαν, τσακ, σακούλα. Θα σου πω. Η παραγγελία μου ήρθε αλλιώς. Πρέπει να την ξεπακετάρω και να την βάλω εγώ σε δικό μου αυτό σχέδιο. Γιατί είναι εύθραυστη. Δεν έχεις ιδέα, έτσι. Τι μου έχεις πάρει, άραγε. Σου έχω πάρει κάτι που, πώς να το πω, που σίγουρα θα χρησιμεύσεις στο σημερινό σου βίντεο. Αχα, λοιπόν, τα κατάλαβα όλα. Όλα. Είναι ή κούπες ή φλιτζανάκια, ξέρω εγώ, του εσπρέσο, του καπουτσίνο. Πλανά σε πλάνη νυχτρά. Λοιπόν, το βρήκα, άλλη μια μαντεψιά. Άντε, λέγε. Είναι κάτι για ποτήρι, έτσι, τούμπανο, όχι. Τούμπανο είναι, αλλά δεν ποτήρι. Για κρύο καφέ. Αυτά είναι και για κρύο και για ζεστό. Θερμός, θερμός. Όχι, ούτε ψυχρός. Λοιπόν, θα κάνεις το unboxing τώρα. Άντε πάμε να το κάνω. Άντε. Λοιπόν. Περίμενε. Α. Το τρώει η μύτη μου. Βάρτο. Πάμε πολύ. Λοιπόν, θα στο βάλω εδώ πέρα, διότι θα αξίζει. Να το πιάσεις πρώτα. Να το πιάσεις, ναι. Θα στο βάλω να το πιάσεις. Είναι. Ναι. Το βρήκα. Από το βάρος, θα το καταλάβεις. Το κατάλαβα από το βάρος. Είναι σετ, ναι, καφέ. Ναι. Σετ καφέ, ναι. Με πολλά φλιτζάνια και πολλά ποτήρια. Αφού το πιάνει πολύ βαρύ. Είπαμε ότι δεν είναι φλιτζάνια και ποτήρια. Δηλαδή, πόσες φορές θα το πω. Δίσκος. Όχι. 100.000 δίσκοι δεν είναι, ούτε χρυσός ούτε ασημένιος. Θα έλεγα κάψουλες, αλλά έχω πάρει όλο το σύμπαν. Όχι, γιατί βλέπω. Δεν το βρίσκω. Βλέπω τα βίντεο σου, Γιώτα. Κάνε το. Εννοείται, τι. Όχι, θα το προγραφεί εγώ. Μου κάνεις πλάκα! Τι έγινε, τι. Δεν πήγε καν το μυαλό. Εντάξει, τα σωστά είναι. Είναι τα σιρόπια, είμαι σίγουρη, Τα σιρόπια. Αν και είναι καλά. Τι. Θα σε έλεγα ρουφιάνα, αλλά είναι κάτι. Ναι, ναι, απαγορεύεται. Είναι λογοκρισία, βάλε μπιπ. Θα βάλω μπιπ στο ρουφιάνα. Πλάκ! Δεν το πιστεύω. Να με το συμπάθειο. Και αντλίες πήρες. Και αντλίες. Να σου πω, εδώ θα είναι μπαρίστα corner. Δεν πρέπει να έχω και τσούπου τσούπου την αντλία την απλή. Πότε βρήκες, εγώ δεν έβρισκα. Δεν σου λέω, δεν σου λέω. Λοιπόν,
Ξεκινάμε από αντλίες. Φαντάζει η αντλία πως είναι, έτσι. Δείτε εδώ! Δείτε εδώ τι βρήκε τρελή! Το τρελή μου σου πάρει πρόβλημα. Όχι, αλλά θα πρέπει να δεις τρελή! Τρελή! Έτσι. Ωραία, εντάξει, Ρουφιάνο, δεν θα σε λέω γιατί παρεξηγούνται κάποιοι. Εσύ δεν παρεξηγείς, αυτοί παρεξηγούνται. Καθόλου χρυσόνο. Λοιπόν, δείτε εδώ, παιδιά, τρελαίνομαι. Πού τα βρήκε. Θα τρελαθείς ακόμα περισσότερο μόλις δεις και τις γεύσεις. Αυτό πόσα λίτρα είναι! 750 ml! Πού τα κάνεις, ρε! Πού τα βρήκε! Εδώ γράφει που τα βρήκε. Μπαρίστα προ κιόλα, ωραία, φίλε! Είσαι μια μπαρίστα, δεν είσαι. Είμαι, τρομάρα μου. Είμαι. Από τον μπαρίστα προ πρέπει να τα πάρω. Ρε, τι θα σου φτιάξω, ρε, θα σου φτιάξω. Όχι. Όχι. Τα σκίζει. Ταξίδι, τα σκίζει. Κάνει πλά. Ταξίδι. Να βγει μισό, μισό. Κράτα το ναι. Πράγμα. Είναι φεράλια. Καραδάκτυλο μου κόψει. Τι είναι. Συνήθω τα δικά μου κόβω. Δεν μου κοπάστε. Τι είναι αυτό. Τι λέει εδώ. Τι καραμέλα! Τι λέει εδώ! Η αγαπημένη μου γεύση. Έτσι. Άντε, σοβαρά! Ναι. Δεν το ήξερα, ρε παιδιά! Δεν το ήξερα όμως! Πάμε στο επόμενο! Για πάμε στο επόμενο! Ναι, είχαμε το. Είχε μόνο δύο, τα άλλα ήταν εκτός εποχής. Δηλαδή ναι, ναι, ναι. Είχε καρύδα, νομίζω, και μπανάνα. Όχι, όχι, όχι. Μπανάνα από τα μπανάνα. Ναι, σου δίνω μπανάνα, να μα φάγατε. Φαντάζεσαι. Θα σου την πω κάθε μέρα. Λουστείτε! Το καφέ σου! Λουστείτε! Είναι και μπόλικο. Ρε, αυτό είναι για μια ζωή νομίζω. Όχι τίποτα άλλο, για να έρχομαι να με κερνάς. Ναι! Άπομα! Να φιλές! Ρε, μου αβέρτα, κάθε μέρα εδώ να είσαι. Θάμε. Τι θα είναι αυτό άραγε τώρα. Για να δω. Να είναι, τι να είναι. Και λέει μπανάνα. Λέω. Αυτό είναι εκτός από εκεί σου λέω. Δεν τα πουλέ. Καλάντε. Τρελή. Κράτα εδώ. Τράβα, μαλλί. Τράβα. Τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε. Πρόσεχε, μην μου χαράξει καμιά τικέτα. Με ξέρεις εμένα τα προβλήματά μου. Έλα, έλα. Έλα, φουντούκι. Φουντούκι. Πλάκα κάνεις. Φουντούκι καραμέλα. Η δεύτερη αγαπημένη γεύση, το ξέρεις, θα το βάλω φουντούκι που πίνω. Φυσικά. Όλα τα ξέρω. Να βάλουμε και τα... Εννοείται. Εδώ ανοίγουμε. Δεν έχω ιδέα να το ανοίγω σωστά, ναι. Παίρνουμε το ματζαφλάρι και... Α, είναι και αυτό από τους ίδιους, Καλά, εννοείται. Α, πουλάκι μου. Τι θα έπαιρνα από αλλού. Ναι, έχεις και εσύ τα δίκια σου. Έλα. Δώσε, δώσε, δώσε. Έλα. Δώσε, δώσε, δώσε. Κάτι κάνω λάθος μάλλον. Μάλλον κάτι κάνεις λάθος, περίμενε. Μάλλον το ξέρεις, το κάνεις. Όχι, περίμενε, περίμενε. Μάλλον... Α, έτσα. Και θέλει και βίδωμα. Όχι, καλά, δεν το βιδώνεις, βρε. Το αφήνεις έτσι, βρε. Ωρε, φίλε. Εννοείται ότι το έκλειψε αυτό. Σου χύθηκε λίγο. Είναι τέλειο. Αυτό, βασικά, νομίζω. Α, ήταν βλακιά. Τι έκανα, ρε. Το βιδώνεις. Οκ. Είναι φοβερό. Το βλέπεις. Να το. Καλά τώρα! Συλλήρως πεταλώνουμε! Και αυτό να φαίνεται έτσι μπροστά, κοίτα. Όχι, ό,τι πει. Καναγκασμός. Ό,τι πει το κορίτσι. Κατά. Ναι, εσύ είναι εγώ. Ναι! Λοιπόν, σε υπερευχαριστώ. Ήτανε... Δεν πήγαινε το μυαλό μου. Εντάξει, είναι η αλήθεια, αλλά... Δεν πήγαινε το... Ενώ ήθελα να πάρω και το έχω πει και σε βίντεο. Α, ναι. Δεν ξέρω, δεν το σκέφτηκα. Είδες, το σκέφτηκα εγώ όμως, γιατί ναι. Βλέπω τα βίντεά σου. Βάλω καλά που δεν είχα βάλει την παραγγελία ακόμα. Έψαχνα κάτι που να έχει και τέτοιο και δεν έβρισκα. Δεν θα το βρεις. Τώρα θα βρω. Στο μέλλον, ναι, από εδώ. Όταν νομίζω, ναι. Τα εποχιακά ξέρεις. Μακάρι να βγάλουν και άλλα, η αλήθεια είναι, γιατί είναι σαν επαγγελματικά αυτά πραγματικά. Είναι, νομίζω είναι επαγγελματικά, είναι, ναι. Επαγγελματικά. Είναι απίστευτα. Και αυτό που δοκίμασα εδώ πέρα με το φουντουκί, θα σπάει. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενη πραγματικά. Με γεια σας! Με γεια σας! Ευχαριστώ, 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 ζεζουνίτσα! Λοιπόν, τώρα ναι. Σας αφήνουμε, θα τις κάνω καφεδάκι, θα κάνουμε μερικά πειράματα
να πετύχουμε το τέλειο. Ναι. Θεωρώ να βρούμε ναι. τέλεια δοσολογία. Ναι. Εσύ πάρε καραμέλα, εγώ θα βρω φουντούκι. Ναι, το ξέρω, παιδί. Αυτό θα είναι το πρώτο. Λοιπόν, οπότε εμείς θα τα πούμε πιο μετά. Εννοείται ότι θα κάνουμε καφεδάκι και on camera να σας δείξουμε πώς γίνεται. Αλλά όχι τώρα, τώρα θέλουμε να είμαστε τα δυο μας και να κάνουμε τα πειράματά μας. Γιατί και μετά το ταξίδι, εγώ δεν σε είδα. Ναι! Σκάφερα. Έτσι. Οπότε ναι, πρέπει να περάσουμε λίγο χρόνο τα δυο μας. Και να χαρούμε τον ερωτά μας. Ακριβώς, και εμείς θα τα πούμε πιο μετά. Αρκετή ωρίτσα αργότερα και τα κορίτσια έχουν φύγει. Τώρα έχω μείνει μόνη. Να σας πω ότι τα περάσαμε υπέροχα οι τρεις μας. Ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία. Είχαμε καιρό να τα πούμε γιατί και εγώ έλειπα. Ήμουνα στο πήλιο. Μετά όταν ήρθα δεν πρόλαβα να τη δω. Είχα να μαζέψω όλο το χαμό στο σπίτι που ακόμα δεν έχω μαζευτεί εντελώς, αλλά τέλος πάντων. Οπότε, παιδιά μου, τα περάσαμε super και τα καφεδάκια που κάναμε ήταν απίστευτα. Συγκεκριμένα, κάναμε ζεστά καφεδάκια, ζεστά καπουτσίνο. Εντάξει, Κατερίνα, έπαθε την πλάκα της με τον καφέ. Πάρα πάρα πολύ ωραίος. Super επαγγελματικός. Και τώρα με αυτά τα σιρόπια. Εντάξει, το κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα, πριν φτιάξουμε το καφέ της Άννης, ήρθε η ώρα να κάνω μια ετοιμασία για τις τσιπούρες που θα έχουμε σήμερα. Θέλω να τις μαρινάρω λιγάκι. Θα τις αφήσω στο ψυγείο και όταν είναι τέλος πάντων και ξεκινήσει ο Κώστας θα με πάρει τηλέφωνο λίγο πιο πριν για να τις βάλω να τις ψήσω. Θα τις κάνω λοιπόν στο γκριλ και πάμε να δούμε τη διαδικασία. Εδώ βλέπετε τι θα χρειαστούμε λοιπόν σήμερα. Έχω τις δύο τσιπουρίτσες, είναι πλυμμένες καθαρισμένες, καλά είναι ότι θα τις ξαναπλύνω εγώ. Και εδώ πέρα θα χρειαστούμε ελαιόλαδο, ρίγανη, αλάτι, τριμμένα πιπέρια και δύο λεμονάκια. Πλένω λοιπόν τις τσιπουρίτσες και επανέρχομαι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω πλύνει τις τσιπουρίτσες, τις έχω βάλει στο πυρεξάκι αυτό, έχω βάλει και λαδόκολλα και ξεκινάμε να αλατίζουμε. Πιπεράκι. Βάζουμε και ρίγανη. Τώρα θα βάλω μια φετούλα λεμόνι στην κάθε κυλίτσα. Βάζουμε και εδώ. Τώρα γυρνάμε τούμπα το ψαράκι. Ξανά τα ίδια. Και βάζουμε φετούλες λεμονάκι από πάνω. Τώρα λοιπόν, όπως είναι, τις σκεπάζω με μία μεμβράνη και τις βάζω στο ψυγείο. Θα τις αφήσω για λίγη ώρα να μαριναριστούν. Και όταν είναι η ώρα θα επιστρέψουμε ώστε να τις μαγειρέψουμε. Έβαλα λοιπόν τις τσιπουρίτσες στο ψυγείο. Και πάμε τώρα για το μεγάλο unboxing, για την παραγγελία που είχα ήδη βάλει εδώ για καιρό και σας είπα ότι άργησε κλπ. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ το συρτάρι για τις κάψουλες, το οποίο είναι διπλό συρτάρι, έχει δύο συρτάρια, είναι ξύλινο μπαμπού, είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο, δεν το έχω ανοίξει, δεν έχω δει πως είναι μέσα, θα το δούμε παρεούλα. Έχει και κάποια χωρισματάκια, πάμε 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 παιδιά, πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, να δούμε από πού ανοίγει. Wow. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, να δω πώς πιάνεται τώρα. Α, κάπως έτσι. Το και ανάποδο. Κατάφερα. Εντάξει. Δείτε πόσο όμορφο είναι. Εντάξει, τρελαίνομαι. Λοιπόν, για να δούμε. Πρώτο συρταράκι. Αυτό εδώ πέρα δεν έχει χωρίσματα, είναι έτσι χύμα. Και δεύτερο συρταράκι με χωρίσματα, τα οποία βλέπω βγαίνουν και μπαίνουν και μπορείς να τα βάλεις όπου θέλεις. Έχει και εδώ υποδοχή και εδώ και εδώ. Αναλόγως τέλος πάντων με το μέγεθος που θες για κάθε χώρισμα. Είναι πραγματικά πανέμορφο. Από κοντά είναι ακόμα πιο ωραίο από ό,τι ήταν στο site. Να ευχαριστήσω εκείνη τη συνδρομήτρια, ξέρει ποια είναι, που μου έδωσε αυτή την ιδέα για το συγκεκριμένο, που μου το βρήκε και μου το έστειλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους σας, γιατί πάρα πάρα πολλά άτομα μου στείλατε στο Instagram διάφορα link από διάφορα στικεδιά, κάψουλες, ερταριέρες κλπ. Αυτή μπορώ να πω ήταν η καλύτερη, οπότε επέλεξα τη συγκεκριμένη. Τώρα, τι έχουμε να κάνουμε. Θα έρθουμε εδώ πέρα στον χαμούλι, γιατί χαμούλις είναι εδώ. Θα τα διάσουμε όλα και θα τα ξαναφτιάξουμε όλα από την αρχή. Θα φύγουν επιτέλους και όλα αυτά εδώ πέρα τα κουτιά από κάψουλες. Έχω κι άλλα κουτιά στο ντουλάπι.
Οπότε σιγά σιγά, παιδιά, πάμε να το φτιάξουμε να γίνει κούκλα και να είναι πιο μαζεμένο. Στην κυριολεξία 100 ώρες αργότερα, κατάφερα και το έφτιαξα, νομίζω. Επειδή είμαι τρελή, βέβαια, μπορεί αύριο να ξυπνήσω και να μου αρέσει και να θέλω να το κάνω με άλλο τρόπο. Αλλά τέλος πάντων, για σήμερα νομίζω το έχω φτιάξει και έχει γίνει κούκλα. Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορούσα να σκεφτώ να τα βάλω ήταν αυτός. Βλέπετε, παιδιά, πόσο χώρο έχω εξοικονομήσει έτσι τώρα που δεν έχω τα κουτιά από τις κάψουλες. Ξεκινάμε από εδώ πέρα που έχω βάλει τη σιρταριέρα, ακόμα δεν την έχω γεμίσει, μαζί θα σκεφτούμε πώς θα την κάνουμε. Και από πάνω έχω βάλει το βραστήρα και την Dolce Gusto. Ιδανικά ήθελα να βάλω την Espresso από πάνω, αλλά δεν χωράει δυστυχώς, γιατί είναι αρκετά έτσι μακρόστενη. Οπότε έχω βάλει αυτές τις δύο συσκευούλες εδώ πάνω. Μετά πάμε Nespresso και ξανά Nespresso αφρογαλιέρα αυτή τη φορά. Από πίσω είναι τα μωρά μου, τα σιροπάκια. Εντάξει, τρελαίνομαι. Ακριβώς δίπλα έχω βάλει αυτό το ραφάκι. Εδώ πέρα έχουμε ό,τι καφέ και ζάχαρη σε σκόνη έχουμε. Αυτό το χαρτί με χαλάει πάρα πολύ, να ξέρετε. Το χαρτί είναι ό,τι χειρότερο για μένα. Αλλά δυστυχώς πρέπει να το έχω στον πάγκο γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Γενικότερα έτσι με βολεύει. Είναι γενικά το δεξί μου χέρι. Και εδώ πέρα έχουμε την τοστιέρα που με ψιλοενοχλεί, αλλά okay, θα την αντέξω. Βασικά θα σας πω, η τοστιέρα ταιριάζει εδώ πάρα πολύ. Και την τοστιέρα τη χρησιμοποιούμε και κάθε μέρα, οπότε δεν μπορώ να τη βάζω στο ντουλάπι και να τη βγάζω όλη την ώρα. Απλά ιδανικά θα ήθελα, δεν ξέρω, να μην υπήρχε αυτό το χαρτί. Το χαρτί με ενοχλεί. Λοιπόν, οπότε είμαστε σε αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση. Αν έχετε καλύτερη ιδέα κάτω στα σχόλια τι θέλω, εννοείται. Αλλά νομίζω μου αρέσει πάρα πολύ έτσι, είναι πολύ βολικά. Πίσω εντωμεταξύ από τη σιρταριέρα έχω κρύψει το πολύμπριζο, οπότε δεν φαίνεται, βλέπετε από καλώδια, είμαστε σχετικά καλά. Εντάξει, κάτι ψηλοφαίνεται, αλλά okay, δεν θα τρελαθούμε κιόλας. Και τώρα πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε το σιρτάρι και να σας δείξω πόσες πολλές κάψουλες έχω. Λοιπόν, έχω όλα αυτά τα πακέτα κάψουλες για την εσπρέσο. Η πρώτη στήλη εδώ πέρα είναι εσπρέσο 230 ml ο καθένας, με κάποια έτσι ιδιαίτερη γεύση. Η δεύτερη στήλη είναι όλη σειρά μπιάνκο, αυτοί οι καφέδες δηλαδή που είναι ιδανικοί για γάλα, για φρόγαλα, είτε ζεστή είτε κρύη. Η τρίτη στήλη είναι με καφέδες που είναι ό,τι καλύτερο για φρέντο εσπρέσο. Και στην τέταρτη στήλη έχουμε τα υπόλοιπα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να τα φτιάξουμε στο σιρταράκι. Λοιπόν, το κάτω σιρταράκι βλέπετε πως το έχω κάνει. Έχω βάλει στις δύο πρώτες σειρές από 4 κάψουλες από κάθε εσπρέσο, έτσι με αυτές τις ιδιαίτερες γεύσεις, αυτά τα 230 ml που λέμε καφέ. Και εδώ, εδώ και εδώ έχω βάλει τις κάψουλες από τη σειρά Bianco. Ξεκινάμε εδώ πέρα από το μικρότερο, εδώ πέρα μεγαλύτερη ποσότητα και εδώ πέρα ακόμα πιο μεγάλη ποσότητα καφέ. Οπότε νομίζω έτσι θα τα θυμάμαι κιόλας. Καλά, και οι κάψουλες βέβαια πάνω γράφουν τι είναι τι. Αλλά τέλος πάντων να τα θυμάμαι κι εγώ που θα πάρω το οτιδήποτε. Χωράει πάρα πολλές, η αλήθεια είναι. Έχω πετάξει πολλά πακέτα, πολλά κουτιά. Και τώρα πάμε στο από πάνω σιρταράκι. Εδώ πέρα να σκεφτώ πώς θα το κάνω, να το κάνω και να επανέλθω. Η στιγμή της αλήθειας λοιπόν, παιδιά, το γέμισα, τα κατάφερα, αποφάσισα πώς μου κολλάει και πώς μου πάει να τα βάλω καλύτερα. Οπότε πρώτο σιρταράκι είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, επειδή φρέντο εσπρέσο κάνουμε αρκετούς, έχω βάλει όλα αυτά εδώ, τα από εδώ, για φρέντο εσπρέσο. Λοιπόν, και ξεκινάμε από 11, μετά πάμε σε 8 και μετά όλα τα υπόλοιπα είναι 5. Λοιπόν, μετά εδώ πέρα έχουμε μία άλλη γεύση εσπρέσο που δεν μου χώραγε από κάτω. Και εδώ πέρα έχουμε ένα μικρούλι 40 ml μόνο. Το έχω βάλει και αυτό εδώ πάνω. Πάει λοιπόν το πρώτο σιρταράκι και στο από κάτω σας είπα πως τα έβαλα. Ουσιαστικά έχουμε εδώ πέρα γεύσεις τα πρώτα δύο και μετά έχουμε τα υπόλοιπα που είναι μεγάλα. Που συνδυάζονται δηλαδή αυτοί οι καφέδες μεγάλα, είτε είναι καπουτσίνο ζεστό, είτε φρέντο καπουτσίνο, είτε λάτα, είτε οτιδήποτε. Τα έφτιαξα, παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Χώρεσε άπειρες κάψουλες. Να σας δείξω πόσα κουτιά μου έχουν περισσέψει. Αυτά τα 4 μου περίσσεψαν και ουσιαστικά δεν είναι γεμάτα. Έχω βάλει μέσα από λίγες κάψουλες από το κάθε πακέτο τέλος πάντων που μου περίσσεψαν. Και να έχω να γεμίζω ξανά το κουτί μου. Οπότε αυτά θα μπουν στο ντουλάπι. Πολύ πιο λίγα από ό,τι είχαμε πριν. Ούτε δεν τα μέτρησα κιόλας, αλλά ήταν άπειρα. Και πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το καφέ. Δεν γίνεται με τίποτα να λείπουν αυτά τα δύο από το καφέ μου. Όταν έχουμε έτσι παρέα εδώ πέρα και μου ζητάνε καφέδες επειδή ξεχνάω, να σημειώνω στο καφέ της Άννης, ξέρετε τώρα, να σημειώνω στο χαρτάκι τις παραγγελίες εντός εισαγωγικών,
Πλάκα κάνω, παιδιά. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι χρειάζομαι έτσι να έχω χαρτάκι και ένα στυλό στην κουζίνα. Αλλά πέρα από την πλάκα, ναι, αν είμαστε πολλοί, αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τις παραγγελίες τους, για τους καφέδες. Λοιπόν, οπότε νομίζω το καφέ τώρα ολοκληρώθηκε. Είναι πανέτοιμο. Και το απογευματάκι εννοείται ότι θα φτιάξουμε καφεδάκι on camera. Κάναμε ωραία πειραματάκια με την Κατερίνα. Οπότε θα σας δείξω αργότερα έναν έτσι ωραίο καφεδάκο που θα φτιάξουμε. Λίγη ωρίτσα αργότερα και έφτασε η ώρα να φτιάξουμε το φαγάκι μας. Οπότε το έχω βγάλει από το ψυγείο. Το βλέπετε εδώ πέρα λοιπόν το πυρεξάκι. Θα του βγάλω και τα λεμονάκια. Τώρα θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Βάζουμε και λίγο νεράκι. Και όπως είναι το πυρέξ, μπαίνει στο γκριλ στους 180 με 200 περίπου, αναλόγως το φούρνο. Θα δούμε, παιδιά, πόσο, θα σας πω με το μάτι. Ίσα-ίσα να πάρει χρωματάκι από τη μία, θα το γυρίσω από την άλλη, άλλο λίγο μέχρι να πάρει χρώμα και από την άλλη και είναι πανέτοιμα. Οπότε τώρα αναμονή, γιατί, παιδιά, πεινάω πάρα πολύ. Περιμένω λοιπόν να γίνει το φαγάκι και όταν είναι έτοιμο θα σας το δείξω και θα σας πω πόση ώρα χρειάστηκε περίπου στο γκριλ από τη μια και από την άλλη. 40 λεπτά αργότερα λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα τα ψαράκια έτοιμα από τη μια πλευρά. Έχω δυναμώσει και λίγο τη θερμοκρασία γιατί ήταν τα ζώα μου αργά. Εδώ πέρα έχω βάλει να βράζω και πατατούλες. Οπότε τώρα γυρνάω τα ψαράκια από την άλλη, συνεχίζουμε το ψήσιμο και όταν είναι όλα έτοιμα επανέρχομαι. Να το λοιπόν το φαγάκι μου. Εδώ πέρα βλέπετε την τσιπούρα, έχει γίνει φοβερή, μοσχομυρίζει. Και εδώ πέρα έχω βάλει στις πατατούλες ελαιόλαδο, σιδάκι, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη. Και έχω βάλει και λίγο τριμμένο σκόρδο που μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε αυτό είναι το φαγάκι μου. Ο Κώστας έχει ήδη ξεκινήσει να τρώει την τσιπούρα του, οπότε δεν σας τη δείχνω. Καλή μας όρεξη λοιπόν και τα λέμε σε λιγάκι. Καλημέρα, καλημέρα. Η επόμενη μέρα τελικά, χθες δεν σας έδειξα τίποτα άλλο, γιατί παιδιά δεν ήμουνα καλά. Χθες με είχε πιάσει το κεφάλι μου τόσο ελεϊνά, δηλαδή από τους χειρότερους πονοκέφαλους της ζωής μου. Είχα επίσης ζαλάδες, μέτρησα και την πίεση και είχα 14 και 9, που εγώ κανονικά έχω 11 και 7. Και γενικά ήμουνα χάλια μαύρα. Μίλησα με τον γιατρό, τα ψάξαμε λίγο όλα, τηλεφωνικά. Και εν τέλει, παιδιά, ξεκινούσα από τον αφιένα. Έβαλα μία κρέμα στον αφιένα και μου πέρασε μέσα σε μία ώρα. Έπεσε και η πίεση, πέρασε και ο πονοκέφαλος, πέρασαν όλα. Να είναι καλό γιατρός. Εν τω μεταξύ, σήμερα έχω να πάω και στο γιατρό. Θα μου γράψει ένα check-up, το κλασικό, ξέρετε, που μου γράφει κάθε 2 μήνες, επειδή κάνω βιολογικούς παράγοντες. Οπότε το βλογκάκι συνεχίζεται. Δεν έχω ιδέα τι θα σας δείξω σήμερα. Τώρα έχω φτιάξει το πρωινάκι μου. Εδώ το βλέπετε, μία τορτίγια, κλασικά πράγματα. Παράλληλα και ενώ τρώω, θα βάλω το κορίτσι μου να ρίξει ένα σκούπισμα, ένα σφουγγάρισμα στο σπίτι, να είμαστε καλά. Και μετά, ό,τι άλλο κάνω, παιδιά μου, θα σας το δείξω εννοείται. Λίγη ώρα αργότερα έφαγα το πρωινάκι μου, καθάρισε και το κορίτσι, μας έχει κάνει εδώ πέρα να μας χομυρίζουμε και τώρα ήρθε η ώρα για ένα καφεδάκι. Λοιπόν, χθες που ήπιαμε με την Κατερίνα, εγώ είχα κάνει με καραμέλα, εκείνη είχε κάνει με φουντούκι. Τρελαίνομαι για φουντούκι, οπότε σήμερα παρεούλα πλέον θα κάνουμε ένα καφέ με φουντούκι. Λοιπόν, λιγουρεύω με κάτι ζεστό, οπότε θα κάνουμε ένα καπουτσίνο, θα του βάλουμε μέσα και φουντουκάκι, κάνουμε και το φρογαλάκι μας και πάμε να το φτιάξουμε. Α, και μιλώντας για φρόγαλα, τι μου πήρε ο Κώστας? Λοιπόν, μου πήρε ειδικό γάλα για φρόγαλα. Αυτό εδώ πέρα λέει ότι είναι go barista, είναι και καλά για φρόγαλα και τέτοια, είναι καλύτερο. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα στο συρτάρι μας το ωραίο. Πάμε στο από κάτω συρτάρι και αυτά, αυτά και αυτά είναι καφέδες που συνδυάζονται τέλεια με γάλα. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, αυτό είναι το μικρό, αυτό είναι το μεγαλύτερο και αυτό το μεγαλύτερο. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτό εδώ. Βάζουμε εδώ πέρα την κουπίτσα μας. Βάζουμε και την κάψουλα. Νεράκι φρέσκο έχω βάλει. Πάμε και στην αφρογαλιέρα μέχρι να ετοιμαστεί η μηχανή του καφέ. Βάζω γαλατάκι. Ξεκινάμε τον καφέ. Ξεκινάμε και τα φρόγαλα. Έτοιμο λοιπόν και το καφεδάκι και τα φρόγαλα. Πάμε να το φτιάξουμε τον καφέ μας σιγά σιγά. Πάμε τώρα εδώ πέρα στο σιρόπι φουντουκιού και ρίχνουμε άλλο λίγο γιατί είμαι της υπερβολής. Βάζω και ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, δεν βάζω παραπάνω γιατί έχουμε το σιρόπι.
Και ερχόμαστε εδώ πέρα στο αφρόγαλα. Για κάποιο λόγο το συγκεκριμένο δεν μου φούσκωσε πολύ, παιδιά. Δεν ξέρω αν είναι καλό το γάλα ή όχι. Τελικά. Λοιπόν, θα το δούμε στην εμφάνιση. Λοιπόν, όχι, δεν έγινε ωραίο. Έγινε γαλατάκι για κάποιο λόγο. Αφρός αγνοείται. Δεν ξέρω τι του συνέβη. Φταίει το γάλα, κάτι δεν έκανα εγώ καλά. Ανακατεύουμε λοιπόν, δεν πειράζει, εμείς θα το πιούμε. Βάζω και λίγη κανελίτσα. Και παρόλα αυτά πάμε να δοκιμάσουμε, γιατί η γεύση είναι που μετράει πάντα και όχι εμφάνιση. Λοιπόν, αυτό που σκέφτομαι, ίσως έπρεπε το γάλα να το έχω στο ψυγείο. Δηλαδή, όταν είναι στο ψυγείο, σε αυτή τη θερμοκρασία μάλλον φουσκώνει και γίνεται όπως πρέπει. Ίσως, δεν είμαι σίγουρη, θα ρωτήσω το γαμπρό μου. Λοιπόν, ελπίζω να μην καίει πολύ. Να δοκιμάσουμε. Ω, εντάξει. Παιδιά, είναι και το φουντούκι φοβερό, πραγματικά φοβερό. Νόμιζα ότι η καραμέλα είναι top, αλλά τελικά top είναι και το φουντούκι. Γενικά είναι τα δύο αγαπημένα μου, γι' αυτό παίρνω και γάλα φουντούκιου, το ξέρετε. Αλλά παιδιά, φτάνει σε επίπεδο την καραμέλα. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, πίνω το καφεδάκι μου, κάνω και μοντάζ και τα λέμε αργότερα. Αρκετή ώρα αργότερα, βασικά αρκετές ώρες αργότερα. Παιδιά, έχει πάει μεσημέρι. Σε λίγο θα πρέπει να φύγω, τώρα έβαλα κάτι γρήγορο στο φούρνο να ψήνεται. Ψήθηκε και θα το φάω. Βλέπετε εδώ πέρα έχω κάνει ψαροκροκέτες, έχω βάλει και λίγη μαγιονέζα στο κέντρο. Δεν σας άνοιξα καθόλου κάμερα νωρίτερα γιατί έκανα μοντάζ, άπειρο μοντάζ. Ήταν ένα πολύ δύσκολο βίντεο που το παιδεύω από χθες, αλλά τα κατάφερα, το ανέβασα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Οπότε τώρα παιδάκια μου θα φάω το φαγάκι μου και μετά θα πάω στο γιατρό, μετά έχω φυσικοθεραπεία και μετά θα γυρίσω για να σας τα πω όλα. Οπότε παιδιά μου αυτά, βασικά δεν είναι κάτι, πάω στο γιατρό ουσιαστικά για να μου γράψει το απλό check-up, αυτό που κάνουμε κάθε δίμηνο. Λοιπόν, να μου γράψει και ενέσεις που δεν έχω, που τελειώσανε, αυτά. Λοιπόν, σας αφήνω και τα λέμε αργότερα. Αρκετές ωρίτσες αργότερα, παιδιά έχει πάει τώρα 10 το βράδυ και τώρα σας μιλάω εγώ. Τέλος πάντων, δεν έκανα κάτι το ιδιαίτερο, απλά ήμουν έξω με τις ώρες. Δηλαδή, πήγα πρώτα στο ρευματολόγο. Μου έγραψε λοιπόν ένα check-up, το κλασικό που μου γράφει πάντα. Μου έγραψε και τις ενέσεις, τον έπρεξα λιγάκι κιόλας για την πίεση και όλα αυτά τέλος πάντων που είχα. Πράγματι ήταν από το αυγενικό. Ο αυγένας μου ήταν χάλια, δηλαδή τον έπιασε και μου λέει, είναι πολύ χάλια μου λέει, θα κάνεις φυσικοθεραπεία. Οπότε έκανε εκεί πέρα φυσικοθεραπείες και παιδιά είμαι πραγματικά πολύ καλύτερα. Η πίεση έχει πέσει, ο πονοκέφαλος έχει πέρασει, το πιάσουμε είναι μακράν καλύτερα, δηλαδή 90% καλύτερα. Τώρα έχω βάλει και έμπλαστρα, δεν ξέρω αν τα βλέπετε εδώ πέρα. Έχω βάλει ένα δεξιά και ένα αριστερά, στα σημεία που πονάω έτσι αρκετά. Και τώρα θα κάνω μοντάζ. Βασικά από την ώρα που γύρισα έκανα λάτζα, μάζεψα κάτι ρούχα, έβαλα ένα άλλο πλυντήριο, περιμένω να τελειώσει το πλυντήριο τώρα για να πλώσω και αυτά τα ρούχα. Τέτοια πραγματάκια, βαρετούλια. Α, με το γάλα δεν σας είπα, μίλησα με τον γαμπρό μου, τον ειδικό. Λοιπόν, το καινούριο γάλα που πήρα είναι για κρύο αφρόγαλα. Έχει να κάνει παιδιά με τα λιπαρά. Οπότε το καινούριο θα το έχω για κρύο αφρόγαλα. Για ζεστό αφρόγαλα δεν κάνει το καινούριο. Για ζεστό αφρόγαλα χρησιμοποιούμε το κανονικό γαλατάκι, το πλήρες, ξέρετε, το κλασικό. Οπότε έμαθα και κάτι καινούριο σήμερα και σας το λέω και εσάς. Βασικά μάθαμε δύο καινούργια πράγματα σήμερα. Μάθαμε για το γάλα και μάθαμε και ότι η πίεση δεν είναι πάντα πίεση. Δηλαδή δεν κάνει πίεση τον πονοκέφαλο και ο πονοκέφαλος μπορεί να κάνει την πίεση. Δηλαδή εγώ που είχα πονοκέφαλο λόγω αυγενικού, αυτό μου έκανε τελικά πίεση. Οπότε σας το λέω και εσάς να το ξέρετε, να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Βέβαια όποτε έχουμε πίεση εννοείται ότι το ψάχνουμε, δεν λέμε έλα μωρέ εντάξει. Αλλά εντάξει, σας το λέω να το ξέρετε, ότι παίζει και αυτό δηλαδή. Εγώ το άκουσα και έμεινα, να σας πω την αλήθεια. Και το ακόμα πιο κορυφαίο είναι ότι μου έκανε τη διάγνωση τηλεφωνικά χθες το βράδυ. Χωρίς να με έχει δει, χωρίς τίποτα. Είναι φοβερός γιατρός, πραγματικά. Να είναι καλά, με έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά θέματα και έχει και άπειρη υπομονή γιατί με ανέχεται. Ανέχεται το πρίξιμό μου, κάθε μέρα το μπρίζω. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, για σήμερα. Λέω κάπου εδώ να το κλείσω. Γιατί πραγματικά δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο. Ουσιαστικά ήθελα να σας πω τα νέα με τον γιατρό, ότι όλα πήγαν καλά τέλος πάντων. Ήθελα να σας δείξω το καφέ μου, σας το έδειξα και είμαι πάρα πολύ περήφανη.
Ξεστόλισμα δεν κάναμε. Δεν έχω ιδέα πότε θα το κάνω. Ίσως Φεβρουάριο, του Αγίου Βαλεντίνου. Πραγματικά δεν ξέρω πότε θα το κάνω. Όλο το αποφεύγω. Όλο λέω κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Ξεστόλισμα δεν θέλω, αρνούμε. Ρε παιδιά, δείτε το τι ωραίο που είναι. Πού θα πηγαίνω να σας ξεκινάω τα βίντεο άμα το ξεστολίσω? Φταίω, δεν φταίω. Τέλος πάντων, αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα ακολουθήσουν και άλλα vlog. Θα σας πω και τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Θα σας πω και διάφορα. Θα ξεστολίσουμε κάποτε, να δούμε πότε. Και ό,τι άλλο κάνω εννοείται ότι θα σας παίρνω μαζί μου. Αν σας άρεσε τώρα το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε like, εγγραφές, κουδουνάκια, ιστορίες, τα πάντα όλα. Ακολουθήστε με επίσης και στο Instagram, γιατί εκεί σας ενημερώνω για τα πάντα. Αυτά για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πάρα πολλά. Να περνάτε όμορφα.